παράνομες επαναπροωθήσεις στον Εύρο. Όχι άλλοι νεκροί στο βωμό των συμφωνιών ΝΑΕ Τουρκίας-Λιβύης. Εκδήλωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες διοργάνωσε την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στα ελληνοτουρκικά σύνορα στο Μεθοριακό Σταθμό των Κήπων η κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή με τη συμμετοχή Ελλήνων και Τούρκων αλληλεγγύων. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πανεπιστημιακός Γιώργος Τσιάκαλος, ο συντονιστής του κινήματος Πέτρος Κωνσταντίνου, ο γιατρός Γιάννης Κούτρας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης Γιώργος Μποτσίδης, αλλά και ο εκπαιδευτικός Μιλιαζίμ Τζεμαλή από την Ξάνθη. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στους κήπους του Εύρου. Την ίδια ώρα που στην άλλη μεριά βρίσκονται συναγωνιστές μας από το αντιρατσιστικό κίνημα. Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν δεχόμαστε αυτά τα σύνορα να έχουν γίνει σύνορα μίσους, σύνορα φραχτών, ενώ οι δύο λαοί εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, τη διάθεση να παλέψουν για ειρήνη και για δημοκρατία. Και θεωρούμε απαράδεκτο ότι γίνονται παράνομες επαναπροωθήσεις. Αυτά έχουν καταγγελθεί με στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να διώκονται δικηγόροι που τα καταγγέλουν με στοιχεία, επαναλαμβάνω. Και άρα πρέπει πραγματικά η ίδια η κυβέρνηση να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται εδώ. Ποιος έστησε ένα παρακρατικό μηχανισμό κουκουλοφόρων που απαγάγει πρόσφυγες και τους περνάει στην άλλη μεριά του συνόρου. Οι φράχτες σε όλο τον κόσμο δεν μπορέσαν ποτέ να σταματήσουν τα προσφυγικά κύματα. Οι άνθρωποι δεν φεύγουν από καλοσύνη, φεύγουν γιατί υπάρχουν πόλεμοι και πείνα από πίσω. Άρα η δουλειά μας είναι πρώτα ανθρώπινη, ας πούμε, ότι πρέπει να προστατέψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει ένας μύθος ότι τα ανοιχτά σύνορα είναι μπάτε σκύλια, λέστε και αλιστικά μη δώστε. Αυτό είναι ψέμα. Οι άνθρωποι φεύγουν γιατί σκοτώνονται στα μέρη που ζουν, όπως στη Συρία παράδειγμα. Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι, όπως και οι ίδιοι λένε, τον τελευταίο χρόνο στον Εύρο δραστηριοποιούνται ομάδες κουκουλοφόρων οι οποίοι συλλαμβάνουν, κακοποιούν, κλέβουν, ληστεύουν και επαναπροωθούν ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν στην Ελλάδα ζητώντας άσυλο. Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη μεγάλη ανησυχία μας για το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο στον Εύρο δραστηριοποιούνται ομάδες κουκουλοφόρων οι οποίοι συλλαμβάνουν, κακοποιούν, κλέβουν, ληστεύουν και επαναπροωθούν ανθρώπους οι οποίοι περάσαν από την εδώ μεριά στην Ελλάδα ζητώντας άσυλο. Είμαστε σήμερα εδώ, κάνουμε τη σημερινή διαμαρτυρία, διότι η πολιτική των κλειστών συνόρων, η πολιτική της Ευρώπης φρούριο, κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Οι πρόσφυγες δολοφονούνται και στην προσπάθειά τους να περάσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά οι δολοφονίες συνεχίζονται και μετά τα σύνορα. Είτε πρόκειται για τις παρακρατικές ομάδες που δρούν στην περιοχή του Εύρου, είτε πρόκειται για τα ατυχήματα τα οποία γίνονται στην Εθνική Οδό κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη και στο εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα, δώσαν ραντεβού με ταυτόχρονες κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και Τουρκία, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική, με μεγάλα συλλαλητήρια κατά του φασισμού και του ρατσισμού. Καταρχήν, να χαιρετήσουμε την παρουσία του κινήματος του αντιρατσισμού της Τουρκίας, που βρίσκεται την ίδια στιγμή στα Ύψαλα, στην άλλη μεριά των συνόρων. Είναι μια κοινή εκδήλωση αλληλεγγύης, είναι μια κοινή εκδήλωση καταγγελίας των παράνομων επαναπροωθήσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή στον Εύρο.